αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης των κτηνοτροφικών συλλόγων και στη δημιουργία Ένωσης Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, εμφανίστηκαν σήμερα κτηνοτρόφοι μέλη της ΠΑΣΥ με αφορμή τις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο 7 Μαΐου στην Ομοσπονδία των Κτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν πως με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθούν οι μεγαλοκτηνοτρόφοι και όχι οι μικροί παραγωγοί. Αυτή η διαδικασία καταργεί στην ουσία τους μέχρι τώρα κτηνοτροφικούς συλλόγους, γιατί έχει το δικαίωμα συμμετοχής και σαν υποψήφιος και σαν ψηφοφόρος αντιπρόσωπος οποιοδήποτε θέλει και έχει να πληρώσει 100-150 ευρώ, πράγμα που παραβιάζει κάθε αρχή δημοκρατικής λειτουργίας του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος. Εμείς επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε μέτρα, γιατί δεν υπάρχει νόμος. Μιλάω για ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει νόμος ο οποίος να προβλέπει, ο νόμος 1361 του 83 προβλέπει μια ομοσπονδία σε κάθε νομό και προβλέπει να γίνονται εκλογές και αντιπρόσωποι να είναι εκλεγμένοι και όχι με αυτόν τον τρόπο που σήμερα προσπαθεί ο κύριος Τζότζος και η εταίροι του να επιβάλλουν στους κτηνοτρόφους πλέον της Θεσσαλίας τους δικούς του τρόπους λειτουργίας. Επιπλέον, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στο γάλα και το κρέας και προτείνουν τη δημιουργία κρατικού συνεταιριστικού εργοστασίου για την παραγωγή γάλακτος και την παραγωγή ζωοτροφών.